Και έχουμε άνοιγμα τη εστίαση λοιπόν από τη Δευτέρα, κυρίε και κύριοι, στου εξωτερικού χώρου. Επανέρχονται οι μαθητέ στα σχολεία του από τη Δευτέρα, σε όλε τι βαθμίδε. Και η Σοφία Φασουλάκη είναι μαζί μα για να δούμε, Σοφία, μαζί ποια θα είναι τα επόμενα βήματα, εάν θα υπάρξουν περαιτέρω ανοίγματα από αυτά που ήδη γνωρίζουμε. Λίνα, καλό μεσημέρι. Στην κυβέρνηση υπάρχουν πολλά αιτήματα για περαιτέρω ανοίγματα και μιλώ για τα φροντιστήρια, για τα γυμναστήρια, τους παιδικούς σταθμούς. Είναι πάρα πολλοί οι θεσμικοί οι οποίοι λένε γιατί ανοίγουν όλοι οι υπόλοιποι και όχι εμείς. Στην κυβέρνηση, ωστόσο, Λίνα, φαίνεται ότι υπάρχει μεγάλος προβληματισμός. Θα πρέπει, όπως λένε, να ανοίξουμε την οικονομία βήμα-βήμα. Θα πρέπει να δούμε το επιδημιολογικό αποτύπωμα τόσο από τις γιορτές του Πάσχα, όσο και από το άνοιγμα τόσο της εστίασης, όσο και των δημοτικών και των γυμνασίων. Μην ξεχνάς ότι περιμένουμε να ανοίξουν τα σχολεία στις 10 Μαΐου. Που σημαίνει Μάλιστα... ότι άμεσα δεν θα έχουμε άλλα ανοίγματα, Σοφία. Ε, έτσι φαίνεται, Λίνα. Δεν θα έχουμε περαιτέρω ανοίγματα. Ε, Μία κρίσιμη ημερομηνία είναι αυτή της 15 η Μαΐου. Θυμίζω yeah. ότι εκεί τοποθετείται η κατάργηση των ε, SMS. Μένει βέβαια να δούμε αν θα γίνει αυτό. Ε, επίσης είναι πολύ πιθανό ε, να καταργηθεί το SMS, μπορεί όμως να παραμένει το τρίωρο στα καταστήματα. Όλα θα εξαρτηθούν, Λίνα, από την επιδημιολογική κατάσταση στη χώρα. Το οικό φορτίο φαίνεται να μειώνεται. Κυβερνητικά στελέχη μου έλεγαν ότι μειώνονται και πολύ οι εισαγωγές στα νοσοκομεία αλλά και στις ΜΕΘ. Παρ' όλα αυτά δεν θα πρέπει να εφησυχάζουμε.